Hi guys, it's Nelly. Hashtag, είμαι η Ναταλή και θα μιλήσουμε σήμερα ελληνικά. Και από ό,τι καταλάβατε, έχω λιγάκι αλλάξει το πλάνο, γιατί θα ήταν λιγάκι περίεργο με την κάμερα εδώ πάνω να φαίνεται μόνο το πάνω του μπαλονιού. Σήμερα θα κάνουμε λοιπόν παπιέ μασέ για όσα παιδιά που δεν έχουν κάνει το παπιέ μασέ. Ναι, για σας κοιτάζω αυτή τη στιγμή, ναι. Και όσοι δεν έχετε καταλάβει με λίγα λόγια, γιατί ξέρω ότι μερικοί από τους subscribers μου δεν έχουν καταλάβει γιατί το κάνουμε όλο αυτό. Μας έχει αναθέσει τέλος πάντων η δασκάλα των καλλιτεχνικών μας μία εργασία και πρέπει να την τελειώσουμε. Και κάποιοι δεν την έχουν κάνει ακόμα βέβαια, όπως εγώ. Και θα την τελειώσουμε λογικά σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, αυτό πώς λέγεται, αυτό λέγεται παπιέ μασέ, είναι ένα μπαλόνι με λίγα λόγια. Θα κάνουμε με λίγα λόγια μία πινιάτα. Οκ, okay, θα κάνουμε μία πινιάτα. Δηλαδή, πινιάτα λέγεται όλο αυτό. Παίρνεις ένα μπατάκι, απλά το βαράς. Τέλος πάντων, θα σας δείξω λιγάκι τελικά που θα χρειαστείτε και πρέπει να πάρετε για να φτιάξετε με λίγα λόγια το παπιέ μασέ. Λοιπόν, πρώτα έχουμε ατλακόλ. Τι είναι ατλακόλ? Είναι σαν... Κάτσε να μην χύσω. Λοιπόν, είναι σαν κόλλο. Είναι κόλλο με λίγα λόγια. Είναι κόλλο αυτό ακριβώς. Χρειαστείτε, γιατί είναι το κύριο θέμα για να κολλήσουν όλες αυτές οι εφημερίδες πάνω στον μπαλόνι, θα χρειαστείτε κόλλο. Οπότε αυτό το πουλάνε στο πλαίσιο και είναι πάρα πολύ φθηνό. 2 ευρώ, 5 στο maximum, απλά αυτό σας λέω. Είναι πολύ φθηνό και μπορείτε να το βρείτε σχεδόν παντού. Μετά τι άλλο θα χρειαστείτε? Θα χρειαστείτε βέβαια εφημερίδα. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Βλέπετε εδώ πέρα κοτσόβολο. Να, βλέπετε εδώ πέρα ένα 59, ξέρω εγώ τι είναι αυτό εδώ πέρα. Πουλάμε εφημερίδες. Λοιπόν, και ναι, θα χρειαστείτε εφημερίδες. Πού θα τις βρείτε? Μπορείτε να τις βρείτε στο σούπερ μάρκετ, μπορείτε να τις βρείτε στα κιόσκια και εκεί πέρα στα περίπτερα κτλ. Λοιπόν, μετά θα χρειαστείτε ψαλίδι, αλλά μη χρησιμοποιήστε τόσο κοφτερό ψαλίδι, γιατί άμα κοπείτε, μετά οι γονείς σας θα με κυνηγάνε. Οπότε, ναι. Μετά, για να συνειδητοποιηθεί όλο αυτό το μπαλόνι, θα χρειαστείτε ζελοτέιπ και θα χρειαστείτε και επίσης μία βάση. Έχει κολλήσει, τέλος πάντων. Επίσης, για να φτιάξω όλη αυτή εδώ πέρα τη μακέτα και για να μην σας πέσει πάνω η ατλακόλ στα τραπέζια και μετά οι μαμάδες σας κυνηγάνε, θα πάρετε ένα ταψί. Απλά ζητήστε από τη μητέρα σας ένα ταψί, πολύ απλό. Και μετά θα πάρετε μία σακούλα όπως είναι και μετά θα την κόψετε στα δύο και μετά θα την βάλετε εδώ πέρα. Ξέρετε, για να μην σας πέσει καθόλου η κόλλα πάνω στο ταψί και μετά δεν μπορεί η μητέρα σας να φτιάξει κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Λοιπόν, μετά παίρνουμε κανονικά, έχουμε τον μπαλόνι πείτε μας. Έχουμε εδώ πέρα τον μπαλόνι, χρειαζόμαστε και μπαλόνι βέβαια. Φυσάμε τον μπαλόνι. Παναγία μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, πείτε εδώ πέρα έχουμε τον μπαλόνι. Λοιπόν, το κολλάμε εδώ πέρα με. Το δένουμε βέβαια, δεν είμαστε. Λοιπόν, το κολλάμε πάνω στη βάση με το ζέλο τέιπ μας και μετά αρχίζει η διαδικασία. Λοιπόν, πρώτα παίρνουμε ένα ποτήρι νερό. Τώρα λιγάκι θα παίξουμε εδώ πέρα λιγάκι νομίζω με κλάσματα. Έχουμε το νερό μας κανονικά και χύνουμε σε αυτό το ποτήρι λιγάκι νερό. Και μετά. Πρώτα κάνουμε την πρώτη στρώση, παίρνουμε κανονικά την εφημερίδα, τη βουτάμε στο νερό και μετά τη βάζουμε εδώ πάνω. Μη βάλετε ακόμα την ατλακόλ. Πρώτα την πρώτη στρώση θα τη βάλετε όλη με νερό. Μετά από καμία μισή ωρίτσα, τίποτα, σε κανένα 20 λεπτό, θα έρθετε πάλι και θα κάνετε τη δεύτερη στρώση. Και θα πάρετε, κοιτάξτε τώρα, θα πάρετε λίγη από την ατλακόλ. Πιστεύω μέχρι εδώ είναι πάρα πολύ καλά. Θα βάλετε μέχρι εδώ πέρα, ξέρω εγώ, ατλακόλ και μετά θα το γεμίσετε το υπόλοιπο με νερό. Όσο πιο πολύ ατλακόλ βάλετε, τόσο πιο πολύ γρήγορα θα στεγνώσει. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό. Οπότε να το ανακατέψετε μετά. Εγώ πήρα αυτά τα chopsticks, ξέρετε που τρώμε τα σούψι. Λοιπόν, και το ανακατεύετε μέχρι να γίνει όλο σαν ένα πηχτό γάλα, πείτε. Σαν ένα πηχτό γάλα, ναι, αυτό. Λοιπόν, και μετά παίρνουμε κανονικά. Αυτό είναι για τη δεύτερη στρώση, έτσι είπαμε. Την πρώτη την αφήνουμε για 20 λεπτά που είναι μόνο με το νερό. Λοιπόν, μετά παίρνουμε την εφημερίδα και τη βουτάμε μέσα. Προσωπικά εγώ δεν μου αρέσει να βουτάω μέσα τα χέρια μου. Και μετά το παίρνουμε κανονικά. Και μετά το βάζουμε εδώ. Δείτε τόσο απλά. Μπορεί τα χέρια σας λιγάκι να... Ναι, ναι, να νιώθουν πάρα πολύ περίεργα, αλλά... Μιλάμε για καλλιτεχνικά παιδιά, συγκεντρωθείτε δηλαδή. Τέλος πάντων, τώρα εγώ δεν θα κάνω όλο το process γενικά. Απλά θα βάλω εδώ πέρα 2-3 για να καταλάβετε. Λοιπόν, τώρα που έχουμε βάλει εδώ πέρα λιγάκι αυτές τις εφημερίδες, εγώ είμαι τώρα στην τρίτη στρώση. Θα το κάνουμε όλο αυτό εδώ πέρα
με τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, μπορείτε να κάνετε μέχρι 6 στρώσεις. Αυτό έχει πει τέλος πάντων η καθηγήτρια. Λοιπόν, θα κάνετε 6 στρώσεις από την θα κάνετε 5 στρώσεις από την ατλακόλ και μία στρώση που θα είναι η πρώτη με το νερό. Τώρα, λοιπόν, θα το κάνω λίγο εκεί πώς το βίντεο για να κάνω και εγώ την τέταρτη στρώση μου και θα το ξανακάνω play. Λοιπόν, το έκανα το μπαλόνι. Τώρα έκανα την τέταρτη στρώση. Ξαναπαναλαμβάνω, πρώτη στρώση με νερό και τις άλλες 5 τις κάνετε με ατλακόλ και νερό. Και πάλι λέω, το περισσότερο ατλακόλ, τόσο πιο γρήγορα, περισσότερο ατλακόλ και περίπου στο περίπου ένα ποτήρι, ας το πούμε, νερό. Όχι ένα ποτήρι, ένα μισό ποτήρι. Πείτε μέχρι εδώ πέρα νερό. Και το μισό του νερού, της ποσότητας που θα έχετε βάλει, να βάλετε και την ατλακόλα, έτσι όπως, ας το πούμε, θα είναι λιγάκι περισσότερο το νερό, έτσι για να ισορροπήσει, γιατί δεν θέλουμε να κολλάει τόσο πολύ η ατλακόλα. Λοιπόν, τώρα έχω κάνει την τέταρτη στρώση. Ελπίζω να το πάτε πολύ καλά. Τώρα θα το τελειώσω εδώ το βίντεο. Για να μην ξέρετε, μιλάω και για να σας αφήσω να δουλέψετε, τέλος πάντων. Ένα τελευταίο tip για να σας πω, τις εφημερίδες. Να τις κόβετε χοντρά κομμάτια, στο πούμε. Αυτά δεν είναι τόσο χοντρά. Ας τα κόβετε, στο πούμε, τόσο κομμάτια και λιγάκι πιο μεγάλα. Για να μην σας πάρει τόσο πολύ ώρα και για να το κάνετε πολύ γρήγορα. Και αυτό. Επίσης, θα περιμένετε για κάθε στρώση, θα περιμένετε περίπου 1 με 1,5 ώρα. Αν και πολύ λέω, να πω την αλήθεια, θα σας γελάσω, αλλά δεν ξέρω πραγματικά, εγώ το άφηνα για όλο το βράδυ. Αν και είχα ακούσει από ένα παιδί ότι το έκανε όλο, το παρκιωμασί και τις 6 στρώσεις σε μισή ώρα. Οπότε τέλος πάντων, θα το δείτε εσείς, δηλαδή άμα το ακουμπήσετε, ξέρω εγώ, και νιώσετε λιγάκι υγρό, τότε αφήστε το γελικάκι ακόμα. Οπότε για να μην πολύ μιλάω, σας αφήσω να δουλέψετε και ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που είδατε αυτό το βίντεο, ήταν λιγάκι περίεργο, αλλά και ήταν και πολύ καλό, ας το πούμε, λέμε τώρα. Και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, χτυπήστε το καμπανάκι, που είναι εδώ κάτω, νομίζω κάπου εδώ πέρα, δεν ξέρω. Και ναι, θα το πούμε στο επόμενο βίντεο και τα λέμε.